Μπάζα και κάθε είδους παγίδας στην πλατεία της Ροδιάς αντικρίζουν δημότες, οι οποίοι χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτες αυτές τις εικόνες, καθώς όπως περιέγραψαν, ελοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος για τα μικρά παιδιά, τα οποία παίζουν στο κωδικό αυτό σημείο του γραφικού χωριού. Τα παιδιά έρχονται στην πλατεία και κινδυνεύουν. Και τώρα τα παιδιά που έρχονται εδώ είναι επικίνδυνα, οπωσδήποτε. Λίγο να βγει ένα παιδί, λίγο από εδώ, λίγο από πέρα στα μπάζα. Αυτά τα πράγματα είναι για μένα απαράδεκτα. Και ο Δήμαρχος και το τοπικό συμβούλιο έπρεπε να ενδιαφερθούν. Η πλατεία ξεκίνησε να φτιάχνεται. Προέκυψαν κάποια προβλήματα. Έχει σταματήσει το έργο. Τα παιδιά τώρα, αυτή τη στιγμή, όπως είναι έτσι η πλατεία, δεν μπορούν να παίξουν, κινδυνεύουν. Πρόκειται για μπάζα τα οποία προέκυψαν από τις πρόδρομες εργασίες του έργου ανάπλασης στην πλατεία Ροδιάς, όπου στο επίμαχο σημείο πρόκειται να κατασκευαστεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ενώ απέναντι από αυτή θα προχωρήσει η κατασκευή πλατείας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου. Έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχει ξεκινήσει και ο εργολάβος. Όμως επειδή η μελέτη που παραλάβαμε είχε κάποιες ελλείψεις πολύ σημαντικές, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει μια γεωλογική μελέτη απαραίτητη για την κατασκευή της υπόγειας αίθουσας που προβλέπεται στο συγκεκριμένο έργο. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και το κόστος και την ολοκλήρωση των στατικών που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση του έργου. Έπρεπε να γίνει μια σωστή μελέτη και να το ξεκινήσουν να το φτιάξουν. Όντως το χρειαζόμασταν και την αίθουσα που θέλανε να κάνουν από κάτω έπρεπε να γίνει. Και αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει μια και καλή από τότε, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τίποτα. Βάλανε μπροστά, χαλάνε χωρίς να πρέπει. Βρήκανε το πέδαφος κάτω και δεν είναι σταθερό, και το σταμάτησανε. Αυτό που θεωρώ εγώ σαν μαμά ότι πρέπει να γίνει άμεσα, να καθαριστεί όλο αυτό εδώ και να γίνει μια περίφραξη που να προστατευτούν τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αποφύγουν τα συντρίμια εδώ. Και κάποια στιγμή θα έχουμε κάποιο ατύχημα. Ο ανάδοχος του έργου εγκαταστάθηκε πριν από 1,5 μήνα. Όμως για να προχωρήσει το έργο με ασφάλεια απαιτούνται μελέτες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί, όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο οποίος θα δώσει εντολή για την απομάκρυνση των μπαζών. Τα μπάζα είναι προκύπτουν από τις πρόδρομες εργασίες και κυρίως από τις γεωτρήσεις που έγιναν για να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να στηριχθεί, να υπάρχει δηλαδή το απαραίτητο υπέδαφος για να γίνουν οι εργασίες. Θα απομακρυνθούν βεβαίως. Την ίδια ώρα κάτοικοι αναφέρονται στις κακοτεχνίες στο οδόστρωμα αλλά και στις κάθε είδους παγίδες ατυχήματος, καλώντας τη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου να δρομολογήσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Από εδώ μέχρι πιο πάνω που ανέβομαι είναι όλες τις σκάρες που έχουν βάλει για τα όμβρια, έχουν κάτσει κάτω. Και χτες λίγο ήψε να μετρακάρει κάποιο κύριο γιατί πει να τα αποφύγει, γιατί είναι στη στροφή απάνω. Και πάει να την αποφύγει, την είναι δεξιά, πάει να έρθει αριστερά να βγει απάνω. Ένα μετρακάρει. Λοιπόν, το έχω πει σε όλους. Το έχω πει σε όλους. Και στο συμβούλιο εδώ πέρα, όλοι στο χωριό πρέπει να ξεσηκωθούν. Και είναι η ροδιά, είναι το μπαλκόνι του Ηρακλείου και το έχουν εγκαταλείψει.